Τα τασάκια επέστρεψαν από σήμερα στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης του Βόλου, καθώς ο τοπικός σύλλογος καταστηματαρχών ταυτίστηκε με την απόφαση της Ομοσπονδίας να πάει κόντρα στον νόμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Όπως προβλέπει η σχετική απόφαση, από σήμερα θα επιτρέπεται το κάπνισμα στους θαμώνες των καταστημάτων παρά την απειλή επιβολή τσουχτερών προστήμων από τη Δημοτική Αστυνομία. Όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποι των καταστηματαρχών, η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου έχει μειώσει το τζίρο στις επιχειρήσεις τους έως και 50% τον τελευταίο μήνα, κατά συνέπεια αναγκάζονται να πάνε κόντρα στην καπναπαγόρευση. Κόντρα στην αδιαλαξία της κυβέρνησης να πάρει πίσω για 2 έτη το νομοσχέδιο για το καπνίσμα, να τοποθετήσουμε τα σάκια σε όλα τα τραπέζια, όχι μόνο σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, αλλά τα τοποθετούμε για να μην κλείσει την επιχείρηση που έχουμε. Ας έρθουν να μας γράψουν αυτοί και να μας κλείσουν αυτοί με τα πρόστιμα τα μαγαζιά. Αρνούμαστε εμείς να μην λειτουργήσει η επιχείρηση κατά αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό βάζουμε τα σάκια. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αστυνομία κάνει γνωστό ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν κανονικά, καθώς δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας για την απαγόρευση του καπνίσματος. Εμείς δεν κάνουμε κάτι άλλο παρά να έχουμε να συνεχίσουμε την εφαρμογή του νόμου. Πάντως, με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, από τη στιγμή που θα βγουν τα σάκια έξω και εσείς θα συνεχίσετε κανονικά τους ελέγχους, θα έχουμε πρόστιμα, έτσι? Αυτό είναι το λογικό. Από τη στιγμή που συνεργεία της Δημοτικής Αστυνομίας κάνουν τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους ή ελέγχους μετά από καταγγελίες και υπάρχουν τα σάκια και διαπιστώσουν τα σάκια μέσα στα καταστήματα, θα επιβληθεί το ανάλογο πρόστιμο.